Ο Γενικός Γραμματέας του κόμματός μας και οι μέχρι τώρα ομιλητές μίλησαν πολύ συγκεκριμένα και με στοιχεία, τα οποία φαντάζομαι ότι δεν θα απαντηθούν και από τον κύριο Υπουργό, επειδή καταλαβαίνει, νομίζουμε, την αντιπαράθεση, η οποία είναι πραγματική αντιπαράθεση. Επομένως, εγώ θα κάνω μερικές γενικεύσεις. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία με αυτούς τους νόμους είναι συνεπής με την αντιλαϊκή πολιτική της και βέβαια με τις αποφάσεις κατευθύνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες όλοι οι υπόλοιποι κάνουν τον ψόφιο τον κοριό, για να το πω λαϊκά. Δεν λένε κουβέντα για αυτές τις αποφάσεις. Και έχουμε τώρα μια υποτιθέμενη, αλλά δεν είναι υποτιθέμενη, πραγματική είναι, αντίφαση να λιβανίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και να λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Που εφαρμόζει ακριβώς την ίδια πολιτική, και θα πω και παρακάτω ορισμένα πράγματα, και να τα φορτώνουν όλα στην κυβέρνηση, που φυσικά η κυβέρνηση έχει την πρώτη ευθύνη. Και δεν φεύγουμε από αυτό το θέμα. Έχει την πρώτη ευθύνη. Γιατί επιταχύνει, εφαρμόζει σε όλους τους τομείς την αντιλαϊκή πολιτική, που τι κάνει. Και εδώ πρέπει να κάνουμε και λογαριασμό. Υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου των επιχειρηματικών ομίλων, και αφήστε αυτά που λέγονται, όπως έλεγε ο κύριος Λαζαρίδης, ότι θέλει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του πολίτη που στο κράτος, έλεος. Ποιο κράτος, αλήθεια? Το κράτος που τους πνίγει στη βροχή? Το κράτος που τους παγώνει στο χιόνι? Το κράτος που στη ζέστη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τίποτα? Ποιο κράτος, αλήθεια? Το κράτος που είναι πολύ αποτελεσματικό και γρήγορο στο όταν υπάρχουν τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών, να το πω έτσι απλά, του κεφαλαίου δηλαδή, και είναι αναποτελεσματικό και δύσκολο όταν πρόκειται για τα λαϊκά συμφέροντα. Αυτό το αποδεικνύει η ίδια η ζωή, η ίδια η πραγματικότητα σε όλους τους τομείς. Και βέβαια, τα άλλα κόμματα που ήταν στη Βουλή, να μην τους πάρω όλους στο λαιμό μου, αν και οι άλλοι τα ίδια λένε, δεν μιλάνε για τον πυρήνα. Μπορείτε να μου διακόψετε το χρόνο μέχρι να τελειώσει η συνεργασία της κυρίας Αποστολάκη? Κανένα πρόβλημα, ευγενικά το λέω, δεν είναι, ένα λεπτό ήταν. Και συνάδελφε, έχετε λέω λοιπόν, δεν είπα ότι συνεργαζόσαστε, συνεργαστήκατε. Εντάξει, μη μας λέτε τώρα και τέτοια, κάτι θα τα ακούσετε παρακάτω. Λέμε λοιπόν ότι όταν μιλάνε για ιδεολειπτικές αιμονές της Νέας Δημοκρατίας, χάσου βαρολογείτε. Ποιους δουλεύετε? Ποιες ιδεολειπτικές ιδεολειπτικές απόψεις της Νέας Δημοκρατίας? Είναι η στρατηγική του καπιταλισμού στις σύγχρονες συνθήκες, που την εφαρμόσατε όλοι και την εφαρμόζει και η Νέα Δημοκρατία. Δεν τολμάτε να το πείτε αυτό, προσπαθείτε να εμφανιστείτε σαν αντιπολίτευση και δίνετε μάχη στα επιμέρους, στις λεπτομέρειες, και όχι, όπως είπε και ο σύντροφος ο Κουτσούμπας, στον πυρήνα όλων αυτών των αλλαγών για το που στοχεύουν. Λέτε για το κομματικό κράτος, θέλει να φτιάξει κομματικό κράτος η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν αμφισβητούμε ότι μπορεί να θέλει. Όμως δεν την ενδιαφέρει το κομματικό κράτος. Την ενδιαφέρει ένα κράτος που θα υπηρετεί ακριβώς την πολιτική της. Για να πάμε λοιπόν στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ήρθε πακέτο με την Τρόικα, με τα μνημόνια πρώτο, δεύτερο και τρίτο, και ξαναλέω τρίτο, που το ψηφίσαν όλα τα κόμματα, το έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα, το ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και κάτι υπόλοιποι που ήταν, κάτι κόμματα που εξαφανίστηκαν, και το μοναδικό κόμμα που το καταψήφισε ήταν το ΚΚΕ. Τι έφεραν τα μνημόνια λοιπόν, για να κάνουμε και ένα λογαριασμό και να ξανασυστηθούμε εδώ μέσα, για να μην ξεχνάει και ο κόσμος και ιδιαίτερα η νεολαία που δεν τα έζησε αυτά? Πρώτον, μείωση μισθών και συντάξεων 40% στους δημόσιους υπάλληλους
και με υπολογισμούς 40% και στον ιδιωτικό τομέα. Δεύτερο, κατάργηση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Αυτό που εσείς έχετε ως σημαία την ελεύθερη διαπραγμάτευση των κοινωνικών εταίρων, το καταργήσατε στην πράξη, νόμος Βρούτσι, δηλαδή Νέας Δημοκρατίας, και μετά έγινε νόμος ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας, που το ψηφίσατε όλοι με τα χωρών και την πάνων, όπως λέμε, όπου καθορίζει η κυβέρνηση τις αυξήσεις και τον κατώτατο μισθό και δεν αφήνει να γίνει διαπραγμάτευση. Γενίκευση ελαστικών σχέσεων εργασίας, μη μας πείτε ότι δεν υπάρχει, κοντεύουν να γίνουν περισσότερες από τις σταθερές, αν δεν είναι ήδη. Ληστεία των αποθεματικών και ασφαλιστικών ταμείων, και εδώ έγινε μία από τις μεγαλύτερες κλοπές, τον υδρότα και το αίμα αυτών που έκτισαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Και το κάνετε όλοι μαζί. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Βενιζέλος ήταν ο αρχιτέκτονας. Και οι άλλοι βέβαια συμφωνήσαν και με τα δύο τα χέρια. Τι από αυτά αλήθεια, και ρωτάμε όλους σας, καταργήθηκε? 700 μνημονιακοί νόμοι. Πέστε μας πόσους καταργήσατε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτα απ' όλα που πήγε στην Ιθάκη, ο Τσίπρας και ανήγγειλε ότι έφτασε επιτέλους στην Ιθάκη, όπως ο Οδυσσέας, αλλά που ο πρώτος νόμος που έφτιαξε ήταν να μειώσει τη φορολογία των μερισμάτων από 15% σε 10%. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία και το έκανε σε 5%. Τι άλλο λοιπόν λέτε, παραδείγματος χάρη για τους μισθούς τους δημοσίων υπαλλήλων, και κλαίγεστε. Τι κλαίγεστε, κύριε Μάντζιο, το ΠΑΣΟΚ? Τι κλαίγεστε του ΣΥΡΙΖΑ? Τι κλαίγεστε οι υπόλοιποι? Εσείς δεν τους μειώσατε? Δηλαδή σκοτώνουμε και μετά κλαίμε για το θύμα. Ακριβώς αυτή είναι η μεγάλη υποκρισία που δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντέξει ο ελληνικός λαός, και είστε αθώες περιστερές του εγκλήματος. Μείωση των κοινωνικών δαπανών. Αυτά ήταν η στρατηγική των μνημονίων. Δηλαδή οι απαιτήσεις του κεφαλαίου για να μην πληρώσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, να μην πληρώσουν την κρίση, και για να μπορέσουν να διασφαλίσουν τα κέρδη τους. Μείωση κοινωνικών δαπανών, παιδεία, υγεία, κοινωνικές υποδομές κλπ. Κλπ. Που οδήγησαν βέβαια στην υποστελέχωση, στην υποβάθμιση, στην τραγική κατάσταση. Ζείτε σε άλλους κόσμους. Δεν μιλάω προσωπικά, για να είμαστε καθαροί. Ζείτε σε άλλους κόσμους. Μεταμφιεστείτε και πηγαίνετε σε ένα νοσοκομείο. Πέστε ότι έχετε κάτι και πηγαίνετε σε ένα νοσοκομείο. Πάει ο άλλος να κάνει ορθοσκόπηση, για να μην πω συγκεκριμένα, και του λένε το φλεβάρι και έχει αιμορραγία. Για να μην μιλήσουμε χειρουργία, δηλαδή μιλάμε για δολοφονία κυριολεκτικά των ανθρώπων. Και βέβαια όλα αυτά ανοίγουν το δρόμο για τις ιδιωτικοποίησεις, οι οποίες ιδιωτικοποίησεις είτε γίνονται άμεσα, και τώρα από ό,τι είδα ο κύριος Χατζηδάκης, η κυβέρνηση δηλαδή, ετοιμάζει γενικευμένες σε όλους, δεν αφήσει τίποτα απούλητο, από τη δημόσια περιουσία, από τα αεροδρόμια, από τα πάντα, χώρια που τα προηγούμενα τα έκανε ο αριστερός ΣΥΡΙΖΑ. 17 αεροδρόμια. Τα έδωσε στη Φράπορτ. Έδωσε την Τρενοσέ στη Φράπορτ και τώρα βγαίνει στα κεραμίδια και μιλάει για τις ιδιωτικοποίησεις. Εντάξει, τώρα υπάρχει και ένα όριο, στην εντροπή. Και σας ρωτάω, όλα αυτά που είπα ισχύουν? Φαντάζομαι δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος που να μου πει ότι βεβαίως ισχύουν. Υπογράψαμε τα μνημόνια. Ισχύουν, ισχύουν. Και για να ξανασυστηθούμε, ποια υπογραφή έχουν όλα αυτά? Έχουν την υπογραφή όλων σας, πλην ΚΚΕ σήμερα. Έτσι δεν είναι? Κύριε Υπουργέ, μήπως κάνω λάθος? Δεν ψηφίσανε όλα τα κόμματα, λέμε εμείς το ευρωμονόδρομο, αλλά δεν είναι μόνο το ευρωμονόδρομο, είναι και τη στήριξη του καπιταλισμού. Δεν ψηφίσαν όλα αυτά. Γιατί σήμερα γκρινιάζουν και καλψορίζουν? Γιατί φωνάζουν σήμερα για όλα αυτά? Για να ξεχάσει ο λαός το τι έχουν κάνει? Ποια αντιπολίτευση? Πλάκα κάνουμε? Ποια αντιπολίτευση? Εσείς δεν τα ψηφίσατε όλα αυτά? Σήμερα τι προτείνετε?
Σας είπε ο Γεωργιάδης που λέει 800 ψέματα και μια αλήθεια, αλλά είπε και μια αλήθεια. Εγώ λέει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή έχω δέσμευση για τις προσλήψεις ένα-ένα, ένας φεύγει, ένα παίρνω, δεν θέλω να φύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς θα συγκρουστείτε. Κύριε συνάδελφε. Αλίμονο. Τελειώνω. Ολοκληρώστε πολύ. Τελειώνω. Αυτά συμπληρώνονται. Θέλω να κάνω μερικά επιμέρους σχόλια. Εντάξει, 6 και 3, 9, πήγα 10, δεν πειράζει, δώστε μου 2 λεπτά ακόμα. Ταμείο Ανάκαμψης. Όλοι υπέρ. Ζήτω το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο είναι το μεγαλύτερο μέρος, είναι δάνειο. Μήπως δεν ξέρετε ότι έχει 300 προαπαιτούμενα. Μήπως δεν ξέρετε και προς τιμή του μόνο ο κύριος Τσάρας το έχει πει ο ΜΑ ότι ναι, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς για τις αλλαγές στη δικαιοσύνη, τον Υπουργός Δικαιοσύνης, γιατί αυτά είναι. Όλα αυτά είναι προαπαιτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορέσουμε να πάρουμε δόσεις. Δεν ξέρετε ότι αυτά που συζητάμε σήμερα και που φέρνει εδώ η κυβέρνηση είναι προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποιον δουλεύετε, τον ελληνικό λαό? Όταν σας λέμε ότι έχετε στρατηγική σύγκληση και δίνετε τη μάχη για να τη δώσετε, παραξηγήστε. Και όμως έτσι είναι. Δύο στρατηγικές υπάρχουν. Μία όλων σας και μία του ΚΚΕ. Τώρα μπαίνω στα συγκεκριμένα ΣΕΠ. Κύριε Υπουργέ, με τις αλλαγές, τους εξυγχρονισμούς που κανένας δεν μπορεί να έχει αντιρρήσει σε αυτά, να είναι πιο σύντομες διαδικασίες κλπ. Θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της τελέχωσης του δημόσιου τομέα, ιδιαίτερα στον κοινωνικό τομέα? Όχι. Τι θα κάνετε? Και λέτε οι ανεξάρτητες. Ποιες ανεξάρτητες αρχές? Δεν κοροϊδεύετε. Η αρχή είναι ανεξάρτητη και εφαρμόζει την πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης. Ναι ή όχι, κυρία Συναγγέλα, που είστε και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας? Έτσι δεν είναι? Και η κυβέρνηση θα καθορίσει πόσες προσλήψεις θα γίνονται. Δεν το λέω εχθρικά, το λέω κριτικά πολιτικά. Η κυβέρνηση δεν αποφασίζει πόσες προσλήψεις θα γίνουν παντού σε όλους τους τομείς? Η κυβέρνηση δεν αποφασίζει να έχει χιλιάδες κρεμασμένους, κυριολεκτικά κρεμασμένους επικουρικούς που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες? Η κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις δεν αποφασίζουν να έχουν ανθρώπους με συλλογικές συμβάσεις χρόνου κλπ. Άρα λοιπόν, αυτές οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις, που μπορεί να είναι και σωστές και δεν έχουμε πρόβλημα, δεν αντιμετωπίζουν τις αιτίες του προβλήματος που υπάρχει, του χάους που υπάρχει, είτε στην υγεία, είτε στην παιδεία, είτε αλλού. Και ο... Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε. Ναι, ναι. Τελειώνω. Εντάξει, αφού ακούνε. Διπλασιάσατε ήδη το χρόνο. Δεν με σταματάει. Λοιπόν, λέω λοιπόν, και ο υπουργός σας, ο ανεκδίηγητος, που δεν έχει όρια, κυριολεκτικά δεν έχει όρια στην αντιπαράθεση, δεν ξέρεις πότε λέει ψέματα και πότε λέει αλήθεια, τι λέει σήμερα για τις προσλήψεις? Δεν μπορώ να τις κάνω γιατί είμαι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλιώς θα φύγουμε. Και εσείς είσαστε, είπε σε δικιά μας που ήταν σε πάνελ μάλιστα, ενώ εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε. Και τα παρουσιάζει όλα τι είναι καλύτερα από πριν. Κύριε Παφίλη. Εμείς συγκρίνουμε λοιπόν, τελειώνω. Δώστε μου ένα λεπτό. Όχι, κύριε Παφίλη, δεν έχετε άλλο. Το είπατε 2 λεπτά. Ένα λεπτό πριν. Να κλείσω τη σκέψη. Τώρα θέλετε άλλα 2 λεπτά. Δεν γίνεται. Κοιτάξτε την ώρα. Τέλειωσε. Εκεί είπα να μιλήσω 6 λεπτά, αλλά δεν γίνεται. Παρασύρωμαι. Λέω λοιπόν ότι δεν αντιμετωπίζετε το πρόβλημα της υποστελέχωσης. Εντάξει, τεχνικά πράγματα είναι, αλλά το θέμα είναι πολιτικό γενικότερο. Και εμείς είμαστε ριζικά αντίθεση. Και το δεύτερο, ακούστε, με την αξιολόγηση όπως την κάνετε και με τα κριτήρια που την κάνετε, καθώς και με τα μπόνους και όλα τα υπόλοιπα, να ξέρετε ότι αυτό που πάτε να πετύχετε, να διασπάσετε τους εργαζόμενους, να τους κάνετε να υποκύψουν, θα την πατήσετε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παφίλη. Θα βρείτε τον πελά σας και στους αγώνες που γίνονται και θα γίνουν, όπως είναι γνωστό, το ΚΚΕ είναι μπροστά. Η αντιπολίτευση δεν γίνεται στα έδρανα, γίνεται στο δρόμο. Στα έδρανα παίζεται με τις λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε πολύ. Στο δρόμο παλεύει ο εργαζόμενος, μπορεί μερικά να τα σταματήσει μέχρι να βάλει δρόμο ανατροπής. Γιατί πλέον έφτασε ο κόμπος στο χτένι.